Καλησπέρα σας κυρίες και κύριοι, το Inside View, μία δεύτερη ματιά στα θέματα της επικαιρότητας. Να ξαναζωντανέψει την διαπραγμάτευση για το κλείσιμο της δεύτερης αξιολόγησης επιθυμεί η κυβέρνηση με την προώθηση μιας συμβαστικής λύσης εν ώψη και του Euro Working Group που θα πραγματοποιηθεί στις 12 Ιανουαρίου. Ποιες όμως θα είναι οι επόμενες κινήσεις της κυβέρνησης ώστε να ξεπλοκάρει, να ξεκλειδώσει την όλη κατάσταση. Μαζί μας ο Δημήτρης Πεφάνης, ο διευθυντής του Insider.gr. Δημήτρη, καλησπέρα. Τι επιδιώκει η κυβέρνηση? Καλησπέρα. Επιδείξη τη κυβέρνηση είναι διτή. Από τη μία θέλει να δει και να εξασφαλίσει διεθνείς συμμαχίες εν ώψη του κρίσιμου Euro Working Group στις 12 του Γενάρη. Και από την άλλη θέλει να κάνει μια σούμα, ένα μάζεμα, να δει ποιες είναι οι ανοιχτές εκκρεμότητες και τι μπορεί να κάνει με αυτές ώστε να τις κλείσει όσο το δυνατόν πιο σύντομα. Ως προς το χρονοδιάγραμμα, είναι πλέον ξεκάθαρο ότι η δεύτερη αξιολόγηση δεν πρόκειται να κλείσει μέσα στο Γενάρη. Ήταν διακαής υπόθεση της κυβέρνησης, είναι προφανές όμως ότι αυτό δεν πρόκειται να γίνει. Πάμε λοιπόν για Φλεβάρι, και ο Φλεβάρις είναι αρκετά κρίσιμος γιατί μετά τα πράγματα περιπλέκονται. Έχουμε εκλογές σε Ολλανδία και Γαλλία και θα είναι πολύ δύσκολο να ληφθούν σημαντικές πολιτικές αποφάσεις σε μια προεκλογική περίοδο σε αυτές τις δύο χώρες. Οπότε πιέζεται τώρα γιατί ο Φλεβάρις είναι κοντά. Ακριβώς, και μετά αν προχωρήσουμε και φτάσουμε, ξεπεράσουμε τον Απρίλιο, υπάρχει μετά ο κίνδυνος να κάνουμε διαπραγμάτευση με την πλάτη στον τοίχο κατά τα φαινόμενα του 2015, όταν υπήρχε περιορισμένη ρευστότητα, τα ταμιακά διαθέσιμα δεν επαρκούσαν και ουσιαστικά φτάσαμε σε μια πολύ δυσμενή θέση. Άρα επιδίωξη της κυβέρνησης είναι όντως εντός του Φλεβάρι να ξεκαθαρίσει, να δείξει από τη μία ότι έχει εκπληρώσει τα συμφωνηθέντα και από την άλλη να εξασφαλίσει διεθνείς συνεργασίες και συμμαχίες. Έχουμε και Eurogroup μέσα στον Φλεβάρι. Ακριβώς, τα τέλη Φλεβάρι είναι η ημερομηνία ορόσημος. Το Eurogroup στις 20 Φλεβάρι είναι εκείνο που μπορεί να καθορίσει το τι πρόκειται να συμβεί. Το μεγαλύτερο αγκάθι της κυβέρνησης σε αυτό το κομμάτι είναι τα εργασιακά. Έχει ολοκληρώσει το κομμάτι των φορολογικών αλλαγών, έχουν γίνει αλλαγές στο ασφαλιστικό. Το μεγαλύτερο κομμάτι είναι τα εργασιακά και εδώ η υπουργός, η κυρία Αξιόγλου, αναμένεται να έχει ένα πολύ σκληρό μπραντεφέρ, κυρίως με το κομμάτι του Διεθνούς Νομισματικού Ταμείου που θέλει πιο σκληρές μεταρρυθμίσεις στα εργασιακά. Αν περάσει αυτό το σκόπουλο, εκτιμούμε ότι είναι πιο κοντά στη λύση της αξιολόγησης. Υπάρχει βέβαια και το κομμάτι της πολιτικής διαπραγμάτευσης, κυρίως όσον αφορά στο ρόλο του Διεθνούς Νομισματικού Ταμείου. Θεωρούμε ότι μέσα σε επόμενες εβδομάδες θα ξεκαθαρίσει αν θα έχει κομβικό ρόλο, αν θα έχει συμβουλευτικό, αν θα είναι ή δεν θα είναι στο ελληνικό πρόγραμμα. Άρα, επιδίωξη είναι μέσα στις επόμενες 2 ή 3 εβδομάδες όλα αυτά να έχουν ξεκαθαρίσει, ώστε να πάει στην τελική ευθεία των διαπραγματεύσεων το Φλεβάρι με καταληκτική ημερομία στις 20 Φεβρουαρίου. Αν ναι, είναι το καλό σενάριο. Αν όχι, πραγματικά δεν ξέρουμε πώς θα μας βρει άνοιξη και πόσο θερμή άνοιξη και πιο θερμό καλοκαίρι θα έχουμε.